Τι είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων? Ο όρος επεξεργασία καλύπτει ευρύ φάσμα πράξεων που πραγματοποιούνται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είτε με χειροκίνητα είτε με αυτοματοποιημένα μέσα. Περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτισης ή συνδυασμού, περιορισμού, διαγραφής ή καταστροφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων, γνωστός και ως General Data Protection Regulation, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήσεις και οργανισμοί συλλέγουν, επεξεργάζονται και διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα κάθε μορφής. Ο GDPR καθορίζει σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται, διαγράφονται, μεταβιβάζονται και εν γέννη επεξεργάζονται τα προσωπικά μας δεδομένα και κυρίως με ποιο τρόπο μπορούμε να τα προστατεύουμε. Ο GDPR επηρεάζει κάθε οργανισμό και εταιρεία στην Ευρώπη, η οποία διαχειρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικά δεδομένα, αλλά και κάθε εταιρεία που συναλλάσσεται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες είναι πολύπλοκοι και τα πρόστιμα από τη μη συμμόρφωση πολύ αυστηρά και μπορούν να φτάσουν ως και τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές που έφερε ο κανονισμός? Προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. Το τοπίο στα social media αλλάζει. Βάσει του νέου κανονισμού, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παιδιού είναι σύνομη εάν το παιδί είναι τουλάχιστον 16 ετών. Εάν το παιδί είναι κάτω των 16 ετών, η επεξεργασία αυτή είναι σύνομη μόνο κατόπιν της έγκρισης συγκατάθεσης από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέρημνα του παιδιού. Σε αυτό το σημείο, ο κανονισμός αφήνει τα ευρωπαϊκά κράτη στη διακριτική τους ευχέρεια να ορίσουν χαμηλότερο ηλικιακό όριο σύνομης επεξεργασίας δεδομένων ανηλίκων, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του γονέα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό το όριο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 13 ετών. Στην Ελλάδα, βάσει του Εθνικού Εφαρμοστικού Νόμου 4624/19, απαγορεύεται η χρήση υπηρεσιών του διαδικτύου σε παιδιά έως 15 ετών, παρά μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων. Δικαίωμα στη λήθη. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του και ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποχρέωση άμεσα να τα διαγράψει και αν τα έχει δημοσιοποιήσει να ενημερώσει και όλους τους άλλους που τα έχουν αναδημοσιεύσει ότι έχει ζητηθεί η διαγραφή τους. Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβαση στα δεδομένα. Ο πολίτης έχει περισσότερη και σαφέστερη ενημέρωση κατά τη συλλογή των δεδομένων του για την επεξεργασία τους και το δικαίωμα πρόσβαση σε αυτά. Δικαίωμα διόρθωσης. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση ανακριβών στοιχείων, καθώς και τη συμπλήρωση ελλειπών δεδομένων που τον αφορούν. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία. Ο πολίτης έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ιδίως όταν πρόκειται για κατάρτιση προφίλ ή για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μου που κατέχει μια εταιρεία ή ένας οργανισμός? Όπως ορίζει ο κανονισμός, το δικαίωμα πρόσβασης θα πρέπει να μπορεί να ασκηθεί με ευκολία και να παρέχεται σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η εταιρεία ή ο οργανισμός θα πρέπει να παρέχει ένα αντίγραφο των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα δωρεάν. Τυχόν επιπλέον αντίγραφα είναι δυνατόν να υπόκεινται σε λογικές όμως χρεώσεις. Όταν το αίτημα υποβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα, παραδείγματος χάρη μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός και αν διατυπώσετε διαφορετικό αίτημα. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι αυτό το δικαίωμα δεν είναι απόλυτο. Η χρήση του δικαιώματος πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα δεν θα πρέπει να επηρεάζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων, όπως το επαγγελματικό απόρριτο ή δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Η ρυθμιστική αρχή στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία λειτουργεί ως μια συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή. Η διενέργεια διοικητικών ελέγχων, καθώς και η εξέταση σχετικών καταγγελιών, προσφυγών και ερωτημάτων σχετικά με την εφαρμογή του νόμου και την προστασία των δικαιωμάτων των ετούντων όταν αυτά θίγονται από την επεξεργασία δεδομένων, περιλαμβάνονται μεταξύ των ελεκτικών αρμοδιοτήτων της αρχής.